Νέοι υπερκινητήρες για τα 500 ελληνικά άρματα Leopard 1 ή 5. Η γερμανική MPD έκανε πρόταση στο Γενικό Επιτελείο Στρατού για την αναβάθμιση των οχημάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας λοιπόν, επιτελείς από το Υπουργείο Άμυνας Ελλάδας συναντήθηκαν με εκπροσώπους της γερμανικής εταιρείας Melita Power. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι Γερμανοί πρότειναν στην ελληνική ομάδα μία αναβάθμιση των κύριων αρμάτων μάχης τύπου Leopard 1 ή 5 του ελληνικού στρατού με νέους κινητήρες. Σήμερα, τα ελληνικά Leopard 1 ή 5 κινούνται χάρη στους κινητήρες MTU-MB 838-500, οι οποίοι έχουν μέγιστη υποδύναμη 819 ύπων. Όπως φαίνεται, ο ελληνικός στρατός μελετά την πιθανότητα αντικατάστασης αυτών των συστημάτων ισχύως με νεότερα και πιο προηγμένα μοντέλα. Στις 18 Απριλίου φέτος πραγματοποιήθηκε παρουσίαση στο Γενικό Επιτελείο Στρατού από εκπροσώπους της εταιρείας Melita Power σχετικά με την πρόταση της εταιρείας να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες κινητήρες των αρμάτων μάχης Leopard 1-5 και να προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης για αυτούς, γράφει η ανακοίνωση του Ελληνικού Στρατού. Μιλάμε φυσικά για τα 104 άρματα μάχης Leopard 1-5GR που αποκτήσαμε την περίοδο 1983 με 1984. Το 1992 βέβαια, ο ελληνικός στρατός παρέλαβε ακόμη μία παρτίδα 75 μονάδων. Εν τέλει, η τελική παρτίδα περιλάμβανε περισσότερα από 170 τέτοια άρματα, κάνοντας την χώρα μας έναν από τους μεγαλύτερους χειριστές του συγκεκριμένου τεθωρακισμένου. Ξένα μέσα αναφέρουν πως η Ελλάδα είναι κατά πάσα πιθανότητα η χώρα με τα περισσότερα κύρια άρματα μάχης τύπου Leopard 1 στον κόσμο σήμερα, αφού διαθέτουμε περισσότερες από 500 μονάδες της έκδοσης 1A5GR και κάποιων άλλων εκδοχών. Οι MTU-MB 838-KM500 κινητήρες των ελληνικών αρμάτων έχουν υποδύναμη 820 αλόγων και επιτρέπουν στα τεθωρακισμένα οχήματά μας να κινούνται με μέγιστη ταχύτητα 65 χιλιόμετρων την ώρα στο δρόμο και με μέγιστη ταχύτητα 45 χιλιόμετρων την ώρα εκτός δρόμου. Το επόμενο βήμα θα ήταν λογικό να αφορά την αναβάθμιση των παλαιών πλέον κινητήρων των Leopard 1A5. Τα νέα συστήματα ισχύως θα αυξήσουν σημαντικά την μακροζωία των ελληνικών οχημάτων και θα τους προσδώσουν σημαντικές δυνατότητες ευκινησίας. Στο στόχαστρο του ελληνικού επιτελείου βρίσκεται και μια πιθανή αναβάθμιση των ελληνικών αρμάτων Leopard 2A4. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.